Γεια χαρά σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Σάββατο σήμερα. Υποτίθεται ότι έχουμε καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων ο καιρός μας κάνει νούμερα. Έχω πάρει... Όχ, έκλεισα κράνος. Έχω πάρει την κυρία Κρικρή και πάμε μία βόλτα σε ένα κατάστημα για κάτι ψώνια. Και με την ευκαιρία λέω σήμερα να κάνουμε ένα επεισόδιο, ένα βιντεάκι σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται το 660 όταν πας ταξίδι, όταν πας μια βόλτα ή όταν κινείσαι μέσα στην πόλη. Πρόσφατα είχαμε πάει μια ωραία βολτούλα προς Άγιο Νικόλα, ο Ελούντα και τα λοιπά, οπότε έχουμε την εμπειρία αρκετά έτσι φρέσκια και θέλω να σας τη μεταφέρω. Εντάξει, τώρα καταρχήν μέσα στην πόλη το μεγάλο μας το παπάκι μια χαρά συμπεριφέρεται και με δύο άτομα. Μια χαρά. Το γεγονός ότι είναι σχετικά μικρό, ότι είναι ευέλικτο, τα καταφέρνει και με ένα άτομο και με δύο άτομα. Έτσι κι αλλιώς οι ταχύτητες είναι μικρές, περιορισμένες, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Χώνεσαι αριστερά, χώνεσαι δεξιά. Όλα καλά. Τώρα τι γίνεται όταν πας λίγο πιο έξω και αρχίζεις να φορτώνεις. Θα σας ανεβάσω μέσα στο βίντεο και μερικές φωτογραφίες από το δικό μου φόρτωμα στη μηχανή. Άλλωστε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, έχω κάνει παρουσίαση της μπαγαζιέρας που χρησιμοποιώ. Θα πρέπει λιγάκι να σας πω το εξής. Όπως ξέρετε στη δικιά μου έχω αλλάξει εξατμίσεις. Έχω βγάλει τη Σμαμά, έχω βάλει aftermarket, έχω βάλει τη Σλοβίντσε και έχω κερδίσει αρκετά κιλά όσον αφορά το τελικό βάρος της μηχανής. Βέβαια την ίδια στιγμή η μηχανή έχει γίνει πιο ελαφρύ από πίσω, είναι λογικό, έχει χαλάσει η ισορροπία της, με αποτέλεσμα όταν είμαι μόνος, εντάξει, είναι λίγο αρκετά πιο διαφορετική στο οδήγημα. Τώρα, με δύο άτομα και μπαγκαζιέρες, μπορώ να πω, από την εμπειρία μου τουλάχιστον, ότι η συμπεριφορά της στον δρόμο στο ταξίδι είναι πάρα πολύ καλή. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Οπ, μας έφυγε η ταχύτητα. Λοιπόν, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και ο λόγος νομίζω είναι ότι με το επιπλέον βάρος έχω αποκτήσει καλύτερη ισορροπία της μηχανής, έχει ζυγιστεί η μηχανή πιο σωστά. Τώρα κανονικά, όπως ξέρετε, οι πιο σύγχρονες, αυτό ρε φίλε που δεν ξέρουν αν θα περάσουν ή πώς θα περάσουν στη διάβαση. Λοιπόν, όπως ξέρετε, οι πιο σύγχρονες μηχανές έχουν ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, οι οποίες με βάση τα κιλά που μεταφέρουν μπορείς εύκολα να ρυθμίσεις την ανάρτησή σου έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση στο σύστημα των αναρτήσεων. Λοιπόν, τώρα αν το ψάξετε ακόμη περισσότερο υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία αναφέρονται στο πώς ρυθμίζονται οι αναρτήσεις. Πάμε τώρα στη δικιά μου που δεν θα κάτσω τώρα να μπω εγώ να τρέχω, να ψάχνω, να δω και τα λοιπά. Θα σας μεταφέρω το τι βιώσαμε. Σε ταξίδι από εδώ λοιπόν, ταξίδι, βολτούλα από εδώ μέχρι Άγιο, δύο άτομα, σε πρώτη φάση χωρίς μπαγαζιέρες, κινηθήκαμε πάρα πολύ άνετα. Είχαμε ένα σταθερό cruising speed πάνω από τα 100 χιλιόμετρα. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε τους περιορισμούς που έχει η μηχανή στην ταχύτητα, δεν είναι και καμιά μηχανή με την οποία μπορείς να κρουιζάρεις με τρελά χιλιόμετρα. Είχαμε σταθερά πάνω από 100 χιλιόμετρα. Έχοντας ταυτόχρονα μία
ας το πούμε, μερικά χιλιόμετρα ασφαλείας στο χέρι για κάποια προσπέραση, η οποία και έγινε. Δηλαδή δεν πήγαινε 100-110 μηχανή και αυτό ήταν εκεί τερμάτιζε, πήγαινε πολύ παραπάνω. Απλά τώρα επειδή και εμείς θέλαμε να απολαύσουμε τη βολτούλα μας, πήγαμε ως εκεί. 100-110 χιλιόμετρα δούλευε σαν βελούδο που λέγανε. Καλή απόκριση στον γκάζι, οικονομία μια χαρά. Ίσως το γεγονός ότι αναγκάστηκα να πάω με τόσα πιο λίγα χιλιόμετρα, λίγο πιο ήρεμα, μάλιστα μου έφερε και μεγαλύτερη αυτονομία, είναι λογικό. Όσον αφορά στην ισορροπία, πολύ πιο καλή, έτσι που σκέφτομαι, δηλαδή συνεχώς θα έχω την κυρία Κρικρή μαζί μου. Τώρα, αν προσθέσω και τις μπαγκαζιέρες, έτσι που είναι μπαγκαζιέρες και κάποια επιπλέον αποσκευή πίσω, στη σκαρά, δεν έχω καμιά δραματική διαφοροποίηση όσον αφορά την κίνηση. Απλά πρέπει στην κίνησή μου να υπολογίσω τον επιπλέον όγκο. Και ο επιπλέον όγκος παίζει ρόλο στο χειρισμό, ιδίως τώρα άμα πέσετε και τίποτα σε συνθήκες που έχει αέρα και όλα αυτά. Πρέπει να τα αλλιώς συμπεριφέρεται η μηχανή σας όταν είναι, έχει ένα συγκεκριμένο όγκο. Άμα τις βάλετε τώρα μπαγκαζιέρες αριστερά-δεξιά, βάλετε και κάνα σακ βουαγιάζ, βάλετε και μπροστά tank back, εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικά. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πώς συμπεριφέρθηκε οδηγικά. Τώρα, άμα είναι κουραστικό ή όχι, εντάξει, τα έχουμε πει. Μονοκύλινδρο είναι. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο κινητήρας έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από ότι άλλες μηχανές που είναι πιο ταξιδιάρες. Αλλά θα σε πάει, ρε γαμώτο, εντάξει, δεν είναι τώρα και απαγορευτικό. Θα σε πάει. Θα σε πάει, αλλά πρέπει να έχεις μια άλλη οργάνωση στο ταξίδι σου. Τα είπαμε αυτά. Πρέπει να έχεις άλλα συγκεκριμένα σημεία για να κάνεις τη διαδρομή σου, να ξεμουδιάσεις και όλα τα σχετικά. Εμείς τώρα που έχουμε πάρει και την ενδοσυνεννόηση, γιατί το κάναμε έτσι, τη βόλτα την κάναμε και για να ουσιαστικά να τεστάρουμε την ενδοσυνεννόηση, θα το απολαύσαμε πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, πρώτο ταξίδι ήταν, το απολαύσατε. Το απολαύσαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε την ενδοσυνεννόηση, άκουγε ο καθένας τη μουσική του, είχαμε το παρελάρισμα όταν χρειαζόταν και πάρα πολύ ομαλά και γρήγορα φτάσαμε εκεί που θέλαμε να φτάσουμε. Στο ερώτημα λοιπόν, στο πώς συμπεριφέρεται το XTX σε ένα ταξίδι με δύο άτομα, η απάντηση είναι μια χαρά. Μια χαρά. Αν έχετε και καμία σέλα έτσι ανατομική όπως έχω φτιάξει εγώ, είναι και πιο άνετα για τον συνοδηγό. Δεν ταλαιπωρείτε τόσο πολύ. Όπως λέω τώρα μέσα στην πόλη, τα είπαμε, στην πόλη είναι, δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Στην πόλη είναι μία ή άλλη. Τολμήστε λοιπόν να πάρετε το έτερον σας σήμιση ή το φίλο σας και να πάτε καμιά πιο μακρινή βολτούλα. Προφανώς ό,τι λέω για το 660, το Motard Ελλάδα, ό,τι λέω για το 660 το Motard ισχύει και για την Enduro έκδοση. Εκεί θα έλεγα ότι μην κάνει και καλύτερο ταξίδι. Εκεί έχει και άλλα φορτώματα. Μπορεί να το κάνεις εντελώς πιο ταξιδιάρικο. Αλλά εμείς έχουμε το Motard. Αυτά τα λίγα.
μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Το καλοκαίρι μπαίνει, λέμε τώρα. Υποτίθεται ότι έχει μπει το, σιγά σιγά θα μπει το καλοκαιράκι. Να προσέχετε. Να κάνετε τις εγγραφές σας στο κανάλι. Να κάνετε τις ερωτήσεις σας, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!